Το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά χτύπησε σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας, με τους μαθητές να επιστρέφουν άλλοι κεφάτοι και άλλοι συγκρατημένοι από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Οι φωνές των παιδιών πλημμύρισαν τα σχολεία και η ατμόσφαιρα σήμερα έμοιαζε εορταστική. Είμαστε χαρούμενοι σήμερα και είμαστε χαρούμενοι σήμερα γιατί βλέπουμε τα πρόσωπά σας. Να καλωσορίσω όλους τους μαθητές και να τους ευχηθώ καλή και δημιουργική χρονιά και επίσης να απευθυνθώ στους γονείς. Να τους πω να είναι κοντά στα παιδιά τους, να στηρίζουν τα παιδιά τους, αλλά και να δείξουν εμπιστοσύνη στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Ο καθιερωμένος αγιασμός τελέστηκε σε όλα τα σχολεία του νησιού, με την παράσταση πάντως να κλέβουν για μία ακόμη χρονιά τα πρωτάκια που πέρασαν την πόρτα του νέου του σχολείου. Είναι ένα πολύ σοβαρό μεταβατικό στάδιο για τα πρωτάκια. Είναι λογικό να έχουν κάποιο άγχος, κάποια αγωνία, αλλά νομίζω ότι όλη η κοινότητα θα τα αγκαλιάσει όπως πρέπει και όλα θα εξελιχθούν μια χαρά. Ασφαλώς είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Τα παιδιά επιστρέφουν από τις διακοπές, γεμάτα όρεξη, διάθεση να βρουν τους φίλους τους, να ξεκινήσουν τα μαθήματα. Οι εκπαιδευτικοί το ίδιο. Καλωσορίζουμε στο σχολείο τα πρωτάκια που είναι μια ιδιαίτερη χρονιά γιατί αλλάζει το σχολικό περιβάλλον. Μια αγκαλιά είναι όλοι, οι δάσκαλοι, οι συμμαθητές κλπ. Και νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά και για τα πρωτάκια η σχολική χρονιά. Η προσπάθεια να ανοίξουν όλα τα σχολεία με τα λιγότερα δυνατά κενά φαίνεται ότι απέδωσε σε ένα μεγάλο βαθμό καρπούς, με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης να σημειώνει ότι σε δεύτερο χρόνο, πέρα από τους 2.400 αναπληρωτές, θα τοποθετηθούν όσοι υπολείπονται ακόμη και αφορούν κυρίως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δεν καταγράφονται σημαντικά κενά, γεγονός που βοηθάει στο να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες και όλες ημέρες και το ολοήμερο πρόγραμμα. Ξεκινάει πάρα πολύ καλά γιατί έχουν γίνει οι διορισμοί και έχουν καλυφθεί τα κενά σε όλους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε δασκάλους, νηπιαγωγούς, ειδική αγωγή, ειδικότητες. Νομίζω είναι μια καλή χρονιά. Με χειροκροτήματα απάντησαν στην ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαυρόγλου οι μαθητές σε ΕΠΑΛ της Αθήνας σε ό,τι αφορά την αλλαγή του σχολικού προγράμματος που από το Σεπτέμβριο του 2019 αντί στις 8 και 4 θα ξεκινάει στις 9. Εκείνο που πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι γονείς για τα δημοτικά είναι ότι δεν θα αλλάξει τίποτα από το σημερινό καθεστώς. Θα μπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους νωρίς και θα μπορούν τα παιδιά να συνεχίσουν να απασχολούνται μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Ο Υπουργός Παιδείας μίλησε στους μαθητές για την ανάγκη να μείνουν μακριά από τα σχολεία ο εκφοβισμός και η βία, ενώ δεσμεύτηκε ότι σε ορίζοντα τριετίας θα γίνουν και οι απαραίτητοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Τον Οκτώβριο θα ανακοινώσουμε τον αριθμό διορισμών για τριετία. Αυτό ισχύει. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τους μόνιμους διορισμούς για το 19. Είναι ένας ικανοποιητικότατος αριθμός.